Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Μέσα στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα του αντιπατριωτισμού, του ανθεληνισμού εναντίον Ελλήνων, Ελλάδας και Ελληνισμού, υπάρχουν φωνές οι οποίες υψώνονται και αντιστέκονται. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης μας, τον κύριο Θεοδωρίδη Ντίνο, της Ένωσης Συντακτών Ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωσης. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος. Έχω λάβει και εγώ πολύ πρόσφατα, σχεδόν αυτές τις μέρες, γνώση για μία αχαρακτήριστη θέση που έχει πάρει κάποιος καλλιτέχνη, για τον οποίο, <coughs> συγγνώμη, ο Ντίνος Θεοδωρίδης θα σας εξηγήσω τώρα περί τίνος πρόκειται. Μέσα στην καταχνιά αυτή πρέπει όχι μόνο ο Θεοδωρίδης, όχι μόνο ο καλός δημοσιογράφης ο κύριος Βαγγέλης Καράλης, ο οποίος έκανε αυτό το ρεπορτάζ στην Εσπρέσο σήμερα, Τετάρτη, 11 ή 12 του μηνός. 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12 του μηνός, 12, 12. στο σαλόνι, αλλά και εσείς που μας ακούτε αύριο μεθαύριο του χρόνου του παραχρόνου τα παιδιά σας θα είναι υποπόδιο ανθρώπων οι οποίοι θέλουν την Ελλάδα εξοδομένη και καταστραμμένη. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρό μας, τον κύριο Ντίνο Θεοδωρίδη. Ένωση Συντακτών Ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωσης. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα Έλληνες. Δυστυχώς, το 2016 και από την εκπομπή στη φόρα του κυρίου Φίλιππο Καμπούρη τέθηκε ε, ένα βίντεάκι είδαμε ένα βίντεο το οποίο πραγματικά ντρέπομαι για αυτά που άκουσα Επίτρεψέ μου στο σκαμνίο μου για τις Σίβρης στη σημαία μας πάρτε σήμερα Τετάρτη 12 του μηνό την εφημερίδα Εσπρέσου να δείτε τις λεπτομέρειες και την ύβρη με την οποία προσβάλλει τον Ελληνισμό, τους Έλληνες και την Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Πάμε. Και όχι μόνο τον Ελληνισμό, αλλά και όλη την ιστορία μας. Ε, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος ο συγκεκριμένος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Ε, δεν ξέρω για ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο λέει ότι να βγούμε έξω να κάψουμε τις σημαίες και τι είναι η σημαία, ένα πανί το οποίο αγοράζουμε και από τα σούπερ μου επιτρέπει. Βεβαίω Εγώ. Ε, Έχει δει τα βίντεο, έτσι δεν είναι. Βεβαίω. Δηλαδή, ό,τι ακούσετε τώρα και από τον πρόεδρό μα είναι αποδεδειγμένο, είναι αποδεικταίο. Αποδείξιμο. Αλλά διαβάζω όμω μία φράση από εδώ μέσα. Ε. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, ο κύριο αυτό, ο Μουζουράκη, λέει Γα. Ομέγα στο τέλος αντιλαμβάνεστε τη φράση την 28η Οκτωβρίου. Είναι μια ηλίθια γιορτή για εθνικιστές. Κανονικά θα έπρεπε να πάρουμε την ελληνική σημαία και να την κάψουμε. Είναι ύφασμα, είναι, είναι ένα ύφασμα που δεν συμβολίζει τίποτα. Σε άλλο σημείο του ντροπιαστικού βίντεο πιάνει στο στόμα του τους ήρωες που έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα πολεμώντας κατά των Γερμανών κατακτητών. Και λέει δεν τους καταλαβαίνω αυτούς που λένε ο προπάπους μου πέθανε για τη σημαία. Εγώ την αγόρασα από το Lidl με 4,99 ευρώ. Χαρακτηρίστε τα εσείς αυτά. Και άλλα πολλά. Πάρτε την Εσπρέσο σήμερα 12 του μηνός Μαΐου να δείτε το κατάπτυστο αυτό κείμενο το οποίο ο καλός δημοσιογράφος ο Βαγγέλης ο Καράλης έχει δημοσιεύσει. Βεβαίως με προτροπή και τη μήνυση την οποία εκδικάζεται στις 24 Μαΐου με μηνυτή τον Πρόεδρό μας. Πάμε, την. Ε, κοιτάξτε, ε, το θέμα αυτό, για άλλη μια φορά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Γιατί έγινε και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος για πολλούς νεαρούς είναι είδωλο, και νεαρές κοπέλες είναι είδωλο, διότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι ηθοποιοί έχουν ένα, ένα ύφος με το οποίο... Πολλά από τα παιδιά, πολλοί από επηρεάζουν την Επηρεάζονται παιδιά. και επηρεάζουν τα παιδιά και θέλουν να γίνουν γίδωρα σαν κι αυτού. Mm -hmm. Λέγοντα αυτά τα οποία είπε ο κύριο Μουζουράκη, τα οποία ντροπιάζουν όλο τον Ελληνισμό. Και τον ίδιο. Και τον ίδιο, ο δεν Εντάξει, τον ίδιο δεν μπορούμε να πούμε, γιατί μπορεί να μην, να μην θέλει να λέει ότι είναι καν Έλληνα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το, το όνομα του. Εδώ εκάστου... Ε... Παίρνει μέσα από τη διαδρομή του τα εύσημα ή τα επίχειρα. Όταν καταλάβει τι έχει πει, αν ποτέ το καταλάβει, τότε θα καταλάβει και, και όλα ότι ε, και την ειδική του αξιοπρέπεια την έχει θείξει. Συγγνώμη ε, για τη διασύνδεση. Όχι. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν ξέρω αν ο κύριο, ο οποίο θέλω να πιστεύω με κάποιο μικρό, όχι με κάποιο κεφαλαίο σε καμία των περιπτώσεων, ε, έχει καταλάβει το τι έχει πει. Ε, και αν καταλάβαινε το τι έλεγε, γιατί πραγματικά αν καταλάβαινε και μετά από κάποιο διάστημα ε, έβγαινε και έλεγε μία συγνώμη, ναι. ε, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα θέματα και όλες αυτές οι διαδικασίες να τον μηνύσουμε ε, έτσι ώστε να φανεί το δίκαιο σε τελική ανάλυση και να δούμε μήπως και εμείς, που πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε την 28η Οκτωβρίου, που πιστεύουμε για τη σημαία μα, που εμεί που ζήσαμε και στο εξωτερικό, εγώ γεννήθηκα στον Άιρο τη Αιγύπτου, όπω είναι γνωστό, όποτε έγινε έπαρση τη ελληνική σημαία στο σχολείο, από τον Ιππιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, και εν συνεχεία όπου βλέπαμε την ελληνική σημαία, σταματούσαμε, χαιρετούσαμε και αισθανόμασταν ρίγο για, τη, για, για τη, σημαία μας και όχι για το χαρτοπανί το οποίο αναφέρει, αλλά για το τι συμβολίζει η συγκεκριμένη σημαία. Έχω κάνει και εγώ 20-25 χρόνια στο εξωτερικό, σε καμιά 20 αριά περίπου χώρε. 20 από πρώτο χέρι ότι ο έξωθεν τη Ελλάδα, τη γεωγραφική Ελλάδα ελληνισμό, είναι ο πραγματικό, ο καλύτερο πατριώτη. Γιατί δεν ξεσηκώνονται οι Έλληνε μέσα στην Ελλάδα. Αυτό είναι απορία άξιο. Έξω ο ελληνισμό είναι ε, περισσότερο άξιο του ονόματο και τη έγκλη του ελληνισμού. Όπω ο Ντίνο, ο οποίο Αιγυπτιώτης μεν, αλλά δύο φορέ πατριώτη Έλληνα. Λοιπόν, Αυτό ε... που θα ήθελα να, να περάσω ότι εμεί δεν ξεσηκώνουμε κανέναν ναι, με αυτά τα οποία λέμε. Αλλά θέλουμε να πούμε πέντε πράγματα και, και να περάσουν πέντε πράγματα στην νεολαία και στον κόσμο τον οποίο σίγουρα θεωρεί τα ό, όσα ανέφερε ο συγκεκριμένος κύριος ότι είναι λανθασμένα και όχι μόνο από Έλληνες, από όλο τον κόσμο που λένε ότι η ιστορία της Ελλάδος γράφτηκε με αίμα και για να υπάρχει η ελευθερία αυτή τη στιγμή του συγκεκριμένου κυρίου και να περπατάει ελεύθερα σε αυτή τη χώρα την οποία ζούμε χύθηκε αίμα λοιπόν για αυτή τη σημαία μας. <χωρή> με τη σύμφωνη γνώμη σου, με την άντρες και εσύ να πούμε ότι σοφόν είναι το σαφές. Με λίγα λόγια υπόθηκε η ουσία του θέματος να συμπληρώσουμε ότι σεβόμαστε το μηδενή δίκην πριν να μφύνει μύθο να ακούσεις. Ας ακούσουμε και αυτό το κύριο τι έχει να πει και να πούμε ακόμη ότι εγώ προτείνω τον ξεσηκωμό. Ήδη το έχω πει και από το Contra Channel και από το Extra Channel και από αλλού το ξεσηκωμό της συνειδησιακής επανάστασης. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ να μη παρε... μη γίνει παρερμηνία με τα ντουφέκια στου δρόμου, μακράν ημών. Μακράν ημών η οχλοκρατία. Όμω, η συνειδησιακή επανάσταση έπρεπε κιόλα να είχε γίνει. Οι επιστήμονε εκείνοι οι οποίοι μπορούν και πρέπει να αποδείξουν όλα τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, κοιμούνται ακόμη. Τώρα που ο μισθό του έχει μειωθεί, αρχίζουν κάπου να επαναστατούν μέσα του και ίσω και λίγο προ τα έξω. Όσο παίρναν του παχιλού μισθού, δεν μιλάγανε καθόλου. Αυτό λοιπόν είναι η μάστιγα τη σιωπή, από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Συνεπώ, τον ξεσηκωμό τον προτείνω εγώ τουλάχιστον προσωπικά, σαν Γιάννης Διαβάτη. Συνειδησιακή επανάσταση των επιστημόνων πριν από όλα, επειδή εκείνοι μπορούν να αποδείξουν. Και επίση κοινωνική συνειδησιακή επανάσταση των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κατασταθεί από του ε, 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 εξουσιαστέ δούλοι, εκόντες άκοντες, ακόμη και το κορμί μας, χωρίς τη συνένεσή μας, θέλουν να το εξουσιάσουν 100% και να μας πούν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Εν πάση περιπτώσει μεγάλα θέματα για τα οποία δεν είναι του παρόντος, απλά σήμερα σας πληροφορήσαμε ότι ο Ντίνος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της ΣΜΕ, μηνύει τον κύριο Μουζουράκη για αυτά τα οποία είπε στα βίντεο του. Στην τηλεόραση όπου τα είπε. Τα οποία εμεί εμείς έχουμε πάρει ένα κομμάτι το οποίο είναι το σημαντικότερο κομμάτι, βεβαίω, για το οποίο κάναμε τη μήνυση. Εάν ακούσετε όλο το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλο, πραγματικά θα. δεν ξέρω. Δηλαδή θα, 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 θα τρελαθείτε με Εγώ. αυτά τα οποία αναφέρει ο συγκεκριμένο κύριο. Τουλάχιστον. Και στην πραγματικότητα, όλα ψεύδι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι σάτυρα αυτή και σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αναφερθεί ότι ήταν πάνω σε μία παρείστικη συζήτηση και όχι κάτι το οποίο ο ίδιος ήθελε και το έκανε. Λοιπόν, να κλείσουμε λέγοντας ότι ε, το πλήρες ρεπορτάζ είναι εδώ στην Εσπρέσο 12 Μαΐου. Σήμερα Τετάρτη, στο Σκαμίο Μουζουράκη για τη Σύβρη στη σημαία μα. Στι 24 Μαου εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά βίντεο με προκλητικέ δηλώσει του γνωστού τραγουδοποιού. Αυτά γράφει ο Βαγγέλη Καράλη με μήνυση από τον πρόεδρο τη Ένωση Συντακτών Ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωση, τον Τίνο Το Θεοδωρίδη. <κοί> λοιπόν, να είστε πάντα καλά και κυρίω λέω και επαναλαμβάνω τουλάχιστον πρόσωπικά η συνειδησιακή επανάσταση επιστημόνων και του λαού έπρεπε να είχε εκεί γίνει κιόλα. Είναι καθυστερημένη. Γεια σα. Έλληνε, σα ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μα. Και πάλι να ξέρετε ότι όσα αναφέρονται εδώ είναι όλα ψευδείς. Η ιστορία δεν θα μπορέσει κανένα να την αμοβρώσει. Σα ευχαριστούμε πολύ. Φίλε και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή στο περισκόπιο του πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη.